Συνάδελφοι, σήμερα οι ομοσπονδίες μας και οι εργαζόμενοι στα τρόφιμα και στο φάρμακο πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να κάνουμε παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας, στην κυβέρνηση, για να ζητήσουμε να πάρθουν πίσω οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, να σταματήσει το όργιο που έχει εξαπολύσει η επίθεση η εργοδοσία, με απολύσεις ήδη μετράμε εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις σε όλους τους κλάδους, αλλά και στους συγκεκριμένους, παρά ότι όλο αυτό το διάστημα υπάρχει φουλ δουλειά στα εργοστάσια και του φαρμάκου και των τροφίμων. Εδώ εμείς συνδικαλιστές είμαστε όλοι που ήρθαμε σήμερα, τηρώντας και τα μέτρα προφύλαξης που απαιτούνται. Επομένως έχουμε γνώση ότι ήρθαμε εδώ πολιτικά απευθυνόμενοι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στον ίδιο τον Υπουργό, και ζητώντας συνάντηση με αυτή την πολιτική ηγεσία για να θέσουμε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στους χώρους δουλειάς και που τώρα είναι οξυμένα λόγω της κατάστασης αυτής της έκτακτης και των μέτρων που η ίδια η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει για να την αντιμετωπίσει, ή τουλάχιστον με το πρόσχημα να την αντιμετωπίσει. Τα ζητήματα λοιπόν είναι πολιτικά και εμείς αυτή τη γνώση έχουμε και αυτή τη συνείδηση. Την άλλη, οι εργοδότες έχουν αποθασινθεί με τα μέτρα που τους έχει χαρίσει η κυβέρνηση, με εκπεριτροπής εργασία, με δουλειά την Κυριακή, με υπερορίες, με 12 ώρα, ασταμάτητη δουλειά, στο βωμό των κερδών, ο ιδρώτας και το αίμα των εργαζομένων. Καθημερινά είμαστε και με την παρουσία τη δική μας στους χώρους δουλειάς που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι ζητήματα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και στα ΣΕΠ τα αναφέρουμε και στο Υπουργείο τα αναφέρουμε και ειδικά και γενικά. Το ζήτημα όμως είναι και αποδεικνύεται και σήμερα ότι υπάρχει κατεύθυνση, όλα τα αντεργατικά μέτρα που με αφορμή το κορονοϊό πάρθηκαν μέσα από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου να μείνουν και την επόμενη μέρα. Και έχουμε τα ζητήματα της εντατικοποίησης μέσα από αυτά, έχουμε τα ζητήματα των άπειρων υπεροριών που αναγκάζουν οι συνάδελφοί μας και μάλιστα με την ψυχολογική πίεση ότι έτσι συμβάλλουν στην προστασία της κοινωνίας. Έχουμε τη δουλειά το Σάββατο και την Κυριακή, γιατί οι κλάδοι μας έχουν χαρακτηριστεί ειδικού σκοπού. Έχουμε τη δυσκολία και την αντίσταση από τους εργοδότες να δίνουν ακόμα και τις άδειες που προβλέπονται για τους γονείς, για τις ευπαθείς ομάδες, με τη λογική ότι πάλι οι κλάδοι μας είναι ειδικού σκοπού. Και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε τη λύση των συμβάσεων, τις απολύσεις, αυτά που όλοι γνωρίζουμε, γιατί είμαστε συνδικαλιστές καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς και αυτά τα ζούμε. Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση εδώ και τώρα να αυστηροποιήσει τους ελέγχους, να λειτουργήσουν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, να υπάρξει στους χώρους δουλειάς έλεγχος από τον ΕΟΔΗ, από αυτόν που έχει ευθύνη για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, γιατί ακριβώς στα εργοστάσια αυτά υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος και εμείς λέμε ότι είναι οι αιστείες διάδοσης της πανδημίας. Γιατί ακριβώς όλο αυτό το διάστημα δουλεύουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, ο ένας δίπλα στον άλλον, σε πολλές των περιπτώσεων χωρίς μέτρα προστασίας, έστω και τα υποτυπώδη, δηλαδή μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, παρά και τη μεγάλη προσπάθεια που έχουν κάνει οι ομοσπονδίες μας και τα συνδικάτα μας να επιβάλλουν, και αυτό σε ένα βαθμό έχει επιτευχθεί, να πάρθουν μέτρα για το ζήτημα της πανδημίας. Για άλλη μια φορά, και επειδή γνωρίζετε ότι και στην αρχή αυτής της υπόθεσης οι δυο ομοσπονδίες, του φαρμάκου και των τροφίμων, είχαμε απευθυνθεί για να εκφράσουμε την ανησυχία μας για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα μες στους χώρους δουλειάς, πάλι είχαμε άρνηση από το Υπουργείο να μας δεχτεί, τότε ούτε και από το τηλέφωνο, για να του πούμε τον προβληματισμό μας. Σήμερα η ίδια στάση, και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα βέβαια, συνεχίστηκε αυτούσια.
Η πολιτική ηγεσία δεν δέχεται συνάντηση. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και τα μέτρα προστασίας μπορούν να τηρηθούν, γιατί χώρους το Υπουργείο έχει. Και βεβαίως και η αντιπροσωπεία η δική μας ήταν με βάση, να το πω έτσι, και τους κανόνες που προβλέπονται αυτές τις μέρες. Οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους, και στους κλάδους τους δύο, αυτούς συγκεκριμένους, δεν πρέπει να πληρώσουν την πανδημία. Άλλωστε, το προηγούμενο διάστημα πληρώσαμε την κρίση τους. Τώρα δεν πρέπει να πληρώσουμε τίποτα. Να πληρώσει η κυβέρνηση και η μεγαλοεργοδοσία. Είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα. Θα παρεμβαίνουμε και θα μας βρίσκουν μπροστά τους σε ό,τι συμβεί και σε όποιον εργαζόμενο πάνε να αγγίξουν. Όπως κάναμε τις προηγούμενες μέρες, έτσι και από αύριο, θα συνεχίζουμε να απευθυνόμαστε στους συναδέλφους μας μέσα στους χώρους δουλειάς. Για να μην λυγίσει κανένας, γιατί πρέπει να μείνουμε όρθιοι, γιατί δεν πρέπει και αυτή την κρίση τους να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Αρκετά έχουμε ματώσει, αρκετά έχουμε πληρώσει, δεν υπάρχει παραπέρα, δεν θα τους εκχωρήσουμε κανένα δικαίωμά μας, όπως δεν θα τους εκχωρήσουμε και το δικαίωμά μας να είμαστε υγιείς και να γυρνάμε καλά στα σπίτια μας μετά τη δουλειά. Και αυτό με εντατικοποίηση και με τα μέτρα που παίρνουν για να στηρίξουν τους εργοδότες, το καταλαβαίνουμε και το καταλαβαίνουν και όλοι οι συνάδελφοί μας ότι δεν γίνεται. Εμείς απαιτούμε άμεσα να πάρθουν μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζόμενων, απαιτούμε άμεσα να πάρθουν μέτρα που θα ενισχύουν το δημόσιο σύστημα υγείας για να μπορούμε να πηγαίνουμε, να εξεταζόμαστε και να θεραπευόμαστε, και απαιτούμε άμεσα να αποσυρθεί κάθε αντεργατική ρύθμιση που έχει πάρθει και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τώρα. Προετοιμαζόμαστε για την 1η Μάη, αυτό θα το δηλώσουμε και στην απεργία της 1ης Μάη και στο σταθμό που έχουμε ορίσει τα συνδικάτα μας, οι ομοσπονδίες μας, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο για τις 28 του Απρίλη, όπου με διάφορες δραστηριότητες θα τονίσουμε ότι οι εργαζόμενοι είναι εδώ για να παλέψουν για τα δικαιώματά τους και για να βελτιωθεί η ζωή τους. Γιατί οι ανάγκες οι σύγχρονες είναι μπροστά μας και εμείς διεκδικούμε να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες μας ακόμα και σήμερα, γιατί στο κάτω-κάτω εμείς το αξίζουμε, που καθημερινά δίνουμε τη μάχη μέσα στους χώρους δουλειάς σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.